Πέτρο Σίνκα, οι οποίοι χειροκροτούν τον κόσμο. Συνοδευόμενο παιδάκι τη Ακαδημία, βλέπουμε εδώ και του παίκτε του Πανακουτριακού. Πέτρο Σίνκα με τον καθιερωμένο Ορκονίκη μπροστά από τον πάγκο. Με τον Θάνασο Κολυσιδάκη και τώρα και τον αρχηγό, τον Λευτέρη Βεστάκη, ο οποίο πήγε μαζί με του υπόλοιπου. Ακούστηκε και η Αχή. Βαρδάκης εκτελεί με τα αριστερό, καλοχτυπημένο. Κεφαλιά που θα γίνει, θα μπλοκάρει πρώτη καλή στιγμή με τον Κιτράκη. Να κάνει κεφαλιά ο Σιροκάκης, όμως μπλοκάρει. Βεστάκης, Δημήτρης του έχει δώσει στήριγμα και θα πάει μπάλα. Δημήτρης χαμηλή σέντρα, μπλοκάρει ο Σιροκάκης όμως. Δυνατή εκτέλεση για τον Παδιεριτάκη, αυτός θέλει να δώσει τον Βασίλειο Μιχελάκη. Βασίλειο Μιχελάκης με τα αριστερό, το σούτι μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι του Μπλαχάκη. Πρώτη τελική για τον Πανακροτηριακό στο 27 με τον Βασίλειο Μιχελάκη. Σφυρίζεται της αναμέτρησης, Παπαδάκης απευθείας, είναι πάνω από τα δοκάρια, καλή εκτέλεση από τον Μανώλη Παπαδάκη. Και βαθιά παλιά σημαδεύει τον Βαρδάκη, ο οποίος και αυτός από ό,τι φαίνεται. Εδώ και πάλι κοντράρει με Βεστάκης, Βεστάκης θα σουτάρει, μπλοκάρει ο Σιροκάκης. Μακρύνει ο Κιτράκης, Τσίτας κατεβάζει. Θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά και να φύγει με τον Παπακαστρίτσιο. Τσίτας είναι γρήγορος, θα μείνει όρθιος. Τσίτας θα πει στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει, ευκαιρία. Δεν θα τη βρει, τεράστια φάση, τρομερή φάση για το Σίγκα του 42. Της αναμέτρησης, Μποτονάκης, απευθείας, καλό η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το... όχι, δεν έχει περάσει τελικά, το ξεγελαστήκαμε και εμείς. Τρομερή επέμβαση από το Σιροκάκη. Πολύ καλή επέμβαση, μάλιστα στην αντίθετη γωνία που υπήρχε το τείχος. 44, από μακριά, ένα ψιλοκρεμαστό σούτ από τον Λιονάκη, ο οποίος βρήκε το χώρο. Δημήτρης κάθετα για τον Τσίτα, δεν υπάρχει offside. Τσίτας μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει την απέναντι πλευρά, Βεστάκης ευκαιρία. Είναι το 1-0, το 0-1 προτιμάται για το Σίνκα 44 με τον Λευτέρη Βεστάκη, τον πρώτο σκόρερ πλέον και του πρωταθλήματος. Κάνει τα 20 τέρματα. Έξαλλα πανηγύρια από τους παίκτες του Θανάση Κολυτσιδάκη. Ό,τι δεν κατάφεραν νωρίτερα σε δύο περιπτώσεις, μία με τον Βεστάκη, μία με τον Ποντονάκη, το κατάφεραν τώρα. Θα τον αποφύγει, ωραία. Δεν θα κάνει σέντρα όμως, θα φύγει μπάλα πάλι στο δεξί, πίσω για τον Κιτράκη. Κιτράκη θέλει να σουτάρει, καλά πόδια σουτάρει στην αγκαλιά του Σιροκάκη όμως. Θέλει το πλάγιο. Να ο Ταταράκη, στο σούτ του Ταταράκη είναι καλό, εκπληκτικό γκολ από τον Κώστα Ταταράκη. Κάνει το 0-2 στο 23ο λεπτό της επανάληψης, ένα απίστευτο γκολ. Ποιος πάει και το αφιερώνει και στην κερκίδα. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Κώστα Ταταράκη. Άφησε άγαλμα τον Αντώνη Σιροκάκη. Εκπληκτικό σουτ και η κατάληξη βέβαια στα δίχτυα. Να λοιπόν που το Σίνκα βρίσκει τον δρόμο για τα δίχτυα. Ο Πουλός ανεβαίνει και ο Λιονάκης, προτιμάει κάθετα το Χαλκιαδάκη. Το σουτ του Χαλκιαδάκη και η εκπληκτική επέμβαση του Βλαχάκη αυτή τη φορά. Να λοιπόν που ο Παγκροντριακός απαντάει με αυτό το σουτ πολύ καλό και πολύ καλή επέμβαση και από τον Βλαχάκη. Κόρνερ λοιπόν. Παλιά του. Ωραία, ο Ταταράκης αντικείς θα πάρει και την μπάλα στην περιοχή. Ανατροπή και έχουμε πέναλτι. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρη ανατροπή πάνω στον Κώστα Ταταράκη, ο οποίος το 78 ουσιαστικά κερδίζει το πέναλτι. 71 λεπτό. Κώστας Τσίτας πάνω από την μπάλα με λίγα μέτρα φόρα απέναντι στον Σιροκάκη. Τσίτας εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-3 για την ομάδα του Θανάση Κολυτσιδάκη με τον Κώστα Τσίτα να φτάνει τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα. Τελείται το κόρνερ, έχει την κεφαλιά προς τα πίσω, Αδαμόπουλες, ευκαιρία, Βλαχάκης, εκπληκτική επέμβαση και ο Ταταράκης μακριά. 5, εκτέλεση του κόρνερ με ύψος, απομάκρυνση, γανωτής κοντρολάρι, σουτάρι πάνω από τα δοκαριά. Παπαδάκης σηκώνει κεφάλι, κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο, το Ταταράκης προλαβαίνει, Κοπανάκης όμως είναι αυτός ο οποίος θα σουτάρει, καλό είναι, μπλοκάρει όμως ο Βλαχάκης. Έξαλλα ήταν τα πανηγύρια τα οποία ακολούθησαν τη νίκη τη ομάδα Αθλητική Ένωση Εργαζομένων του Κρήτη Σίνκα μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης. Τεχνικό επιτελείο, διοίκηση πανηγύρισαν μια νίκη η οποία είναι μισό πρωτάθλημα. Μπορούμε να πούμε ότι πήραμε το πρωτάθλημα τώρα, μας το επιτρέπεις ή όχι? Όχι, εσείς μπορείτε να το λέτε. Εμείς δεν το λέμε ποτέ. Έχει ακόμα ένα γύρο το πρωτάθλημα. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ. Είμαστε 11 βαθμούς και περάσαμε από την έδρα του δεύτερου και θα έλεγα ότι περάσαμε και εύκολα. Χωρίς να. Ίσως ένα σουτ επικίνδυνο μας έκανε η αντίπαλη ομάδα. Κερδίσαμε καθαρά 3-0, εύκολα, δίκαια και νομίζω ότι αποδείξαμε ότι είμαστε μακράν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Εγώ αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, γιατί έχει δρόμο ακόμα πολύ. Θέλουμε το αίτητο και θέλουμε να πάμε και στο τελικό κυπέλλου. Θα ξαναβερθούμε με το ακροτήρι. Οπότε ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον πολύ. Κοίταξε, καταρχήν θεωρώ ότι για να κάνω μια συνολική τοποθέτηση, το Σίνκα κέρδισε δίκαια. Έτσι. Ήταν
πιο καλά προετοιμασμένο από ό,τι φάνηκε, μπήκε πιο καλά στο παιχνίδι και κατά το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού νομίζω ότι έδειξε ότι δίκαια είναι μπροστά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι κυρίως κέντρου, δύναμης, ποιος θα υπερισχύσει. Υπήρχαν κάποιες θεωρητικά ευκαιρίες από το ΣΥΝΚΑ με κορύφωση το δοκάρι στο φάουλ. Και εμείς είχαμε ένα-δύο ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε καλύτερα σε κάποια σούτ, σε κάποιες τελικές πάσες. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο θα ήταν πιο δίκαιο να λήξει 0-0. Το γκολ που φάγαμε στο 45 έκλεισε πολύ το θέμα το πού ζυγίζει το μάτς, διότι μπήκαμε στα αποδυτήρια με ένα γκολ που δεν το περιμέναμε. Άλλο να μπαίνει με 0-0 και άλλο με 0-1. Μας χάλασε λίγο την ψυχολογία, αλλά αποφασίσαμε ότι θα μπούμε να το παλέψουμε. Νομίζω ότι σταθήκαμε αρκετά καλά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Βάλαμε λίγο κάποια διλήμματα στο ΣΥΝΚΑ και το προβληματίσαμε, αλλά ήρθε ένα γκολ το οποίο ήταν σπάνιας ομορφιάς και συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ο Ταταράκης το έβαλε για την επίτευξή του. Ήταν ένα γκολ το οποίο δεν το περιμένει. Εκεί νομίζω ότι μετά τα ψυχικά αποθέματα δεν υπήρχαν. Παίζουμε μια ομάδα αρκετά καλή, αρκετά γυμνασμένη, αρκετά δουλεμένη και με ένα σκορ ασφαλείας νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριζόμασταν εμείς καλύτερα. Προσπαθήσαμε, δεν παρατήσαμε το μάτς. Νομίζω ότι είναι λίγο βαρύ το 0-3. Δεν είναι αυτή η διαφορά ούτε των δύο ομάδων ούτε της εικόνας του αγώνα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όσον αφορά το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μην κρυβόμαστε. Ήταν ένα μάτς ψυχολογίας και ιστορικό με την έννοια ότι πρέπει να κερδίσεις τον αντίπαλο τον οποίο κυνηγάς, αλλά πάλι ήταν δύσκολο το θέμα της επιτεύξης του πρωταθλητή. Τώρα πλέον έχει κλείσει το θέμα, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, αλλά νομίζω ότι η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα όσον αφορά το κυνήγι του τίτλου. Θα είμαστε σοβαροί, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα μάτς με τη δέουσα σοβαρότητα και θα διαχειριστούμε σαν σοβαρή ομάδα που μας είμαστε ιστορικοί, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα ο στόχος είναι το κύπελλο, έχουμε δύο μάτς ημιτελικών με το ΣΥΝΚΑ. Νομίζω ότι θα γίνουν δύο καλά μάτς όπως έγινε και σήμερα το μάτς. Και από εκεί και πέρα, εγώ ξαναλέω: παρότι το ΣΥΝΚΑ σήμερα κέρδισε δίκαια και δίνω συγχαρητήρια και στον προπονητή του αλλά και στην ομάδα, δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Έτσι, και αυτό το εννοώ και ο καθένας ας καταλάβει ό,τι θέλει.